Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, την εκπομπή Πάνω απ' όλα: Υγεία μου. Συζητάμε για υγεία, ευεξία, ομορφιά και αντιγύρανση στην εκπομπή σήμερα. Κοντά μας είναι η κυρία Βάρβαρα Καραγκιοζάκη, η οποία είναι καρδιολόγος, πρώτα απ' όλα, είναι διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι εξειδικευμένη στην παιδοκαρδιολογία και στην καρδιολογία των αθλητών στην Αγγλία και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη νανογιατρός στην Ελλάδα, αυτό δεν το είπα στην αρχή, πρέπει να το πω, πάντα το λέω βέβαια, το λέω όμως και τώρα βέβαια ακόμη μια φορά, η πρώτη νανογιατρός στην Ελλάδα και παράλληλα είναι και διευθύντρια στο εργαστήριο της νανοϊατρικής, διευθύντρια νανοϊατρικής, στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και εκεί πέρα κάνετε θαύματα από ό,τι μαθαίνουμε. Πολλά θα μας τα πείτε στη συνέχεια και σε σχέση με το συνέδριο που ήταν πρόσφατα. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθούμε αρχικά με αυτό, κυρία Καραγκιοζάκη. Θέλω να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με τις καρδιοπάθειες. Είστε καρδιολόγος, να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα της καρδιάς τώρα και πώς αυτά τα διαγνωστικά τεστ μέσω της νανοτεχνολογίας μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, να έχουμε καλύτερη ποιότητα. Και όλα αυτά τα σχετικά. Όπως είπατε, είμαι καρδιολόγος, δηλαδή είμαι παιδί της κλασικής ιατρικής. Ναι. Και χρησιμοποιούμε στην κλασική ιατρική χρησιμοποιούμε όλες τις γνώσεις που μας παρήχαν στο Πανεπιστήμιο. Και συγκεκριμένα είμαι απόφοιτος στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οπότε μάθαμε την κλασική καρδιολογία. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία και συγκεκριμένα η νανοτεχνολογία, που βοηθάει πάρα πολύ στην διάγνωση και στη θεραπεία των καρδιοπαθειών. Μάλιστα. Άρα τι καινοτόμο έχουμε παγκοσμίως. Η νανοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην ιατρική, σε όλες τις ειδικότητες και ειδικότερα στην καρδιολογία μπορεί να... Θα σας μιλήσω πρώτα λίγο ερευνητικά τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο και μετά θα μιλήσουμε για τα συνήθη διαγνωστικά τεστ. Οπότε στο εργαστήριο της νανοτεχνολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φτιάχνουμε νανοσωματίδια, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν διάφορες φαρμακευτικές ουσίες, όχι μόνο φάρμακα, αλλά μπορεί και θεραπευτικές ουσίες, βότανα ελληνικά, μαστίχα χείου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κρόκο αυγού κουζάνης, δηλαδή και τοπικά μας προϊόντα που μπορούμε όμως εμείς να τα περικλείσουμε σε ένα νανοσωματίδιο, το οποίο φανταστείτε ότι είναι ένα στρογγυλό σωματίδιο που μέσα βάζουμε οτιδήποτε θέλουμε να μεταφέρουμε, αλλά είναι νάνο, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρού μεγέθους που δεν μπορούμε να το δούμε με το γυμνό μάτι. Το 1 νανόμετρο είναι 10⁻⁹ μέτρο. Άρα τι μας προσφέρει αυτό; Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους μπορεί να περάσει όλους τους φραγμούς του ανθρώπινου οργανισμού, τους βιολογικούς φραγμούς, που πάλι και αυτοί είναι σε επίπεδο νανομέτρων. Κάθε ιστός, κάθε όργανο έχει το δικό του φραγμό, ας πούμε, το δικό του περίβλημα, ας το πω. Άρα για να μπορώ εγώ να διεισδύσω πιο βαθιά, σε βαθύτερα στρώματα, πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν νανοφορέα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλω να καταστρέψω την αθυρωματική πλάκα. Είναι η πλάκα που στενεύει τις αρτηρίες μας. Τι υπάρχει στην κλινική πράξη; Κάνουμε μπαλονάκια, ανοίγουμε, σπάμε την πλάκα, κάνουμε τα bypass. Εντάξει, αυτά είναι στη συνήθεια κλινική πρακτική. Έρχεται λοιπόν η νανοϊατρική και μας λέει ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα βγουν πλέον στην αγορά, δηλαδή έχουν δοκιμαστεί, θα δοκιμαστούν και σε ανθρώπους, νανοσωματίδια, τα οποία, δηλαδή ας πούμε το φάρμακο να είναι με τη μορφή νανοσωματιδίων, το οποίο στοχευμένα όταν θα φτάσει στην περιοχή της στένωσης, θα μπει μέσα στο τείχομα της αρτηρίας, θα εκλείσει το φάρμακο που επιθυμούμε, αντιμεποτελειακό θα είναι, στατίνη θα είναι, αντιφλεγμονώδες θα είναι, ανάλογα τι νόσο έχουμε, και θα καταστρέψουμε την αθυρωματική πλάκα. Έχουμε έναν ασθενή με καρκίνο. Τι έχουμε; Χειρουργία, χημοθεραπείες, χημοθεραπείες και τα λοιπά. Ωραία, έχουμε όλες αυτές τις τεχνικές. Έρχεται λοιπόν μια τεχνολογία και λέει μπορώ να φτιάξω νανοσωματίδια τα οποία θα μεταφέρουν το χημοθεραπευτικό φάρμακο που στοχευμένα θα πάει στην περιοχή του καρκίνου και δεν θα πάει στα διπλανά υγιή κύτταρα. Άρα το χημοθεραπευτικό θα πάει μόνο στα καρκινικά και δεν θα χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, οι καρκινοπαθείς ξέρουμε ότι πέφτουν τα μαλλιά τους, ότι έχουν μια καχεξία, γιατί καταστρέφονται και τα υγιή κύτταρα. Γι' αυτό γίνεται. Άρα, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι στοχευμένο, δηλαδή κυρίως για τις θεραπείες. Θέλω δηλαδή να αντιμετωπίσω νευροεκφυλιστική νόσο για να περάσω το φραγμό του εγκεφάλου. Θα φτιάξω ένα νανοσωματίδιο έξυπνο που θα περάσει μόνο από το φραγμό τον φραγμό του εγκεφάλου. Mm-hmm. Δεν θα πάει, ας πούμε, στο φραγμό του εντέρου, λέω ένα παράδειγμα. Ναι, το οποίο θα είναι έξυπνο, δηλαδή θα έχει πρωτεΐνες στο περίβλημά του για να πάει μόνο εκεί πέρα και θα πληθερώσει το συγκεκριμένο φάρμακο. Mm-hmm. Άρα πλέον στα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι η θεραπεία θα είναι στοχευμένη. Πολύ ωραία, ναι. Στο εργαστήριο της νανοτεχνολογίας συνθέτουμε όλα τα διάφορα είδη νανοσωματιδίων για διάφορες παθήσεις. Mm-hmm. Η νανοτεχνολογία η νανοϊατρική έχει 3 πυλώνες. Mm-hmm. Έχει τον πυλώνα για στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων με τα νανοσωματίδια. Mm-hmm. Έχει την νανοδιαγνωστική, όπου χρησιμοποιούμε τα νανοσωματίδια για τη διάγνωση. Mm-hmm. Και έχει και την αναγεννητική ιατρική. Μάλιστα. Δηλαδή, να μπορέσουμε με τις τεχνικές νανοτεχνολογίες να αναγεννήσουμε ιστούς. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα της μεταμοσχεύσης, ότι δεν υπάρχουν αιμοσκεύματα κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, θα επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Και δείξαμε, ας πούμε, στο συνέδριο της νανοτεχνολογίας τον Ιούλιο, ναι. γιατί διοργανώνει το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ένα παγκόσμιο συνέδριο των Nanotechnology κάθε χρόνο τον Ιούλιο στην Θεσσαλονίκη με 1.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές. Mm-hmm. Και δείξαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον τρισδιάστατο βιοεκτυπωτή. Μάλιστα. Δηλαδή ένας εκτυπωτής που εκτυπώνει κύτταρα, μπορεί να εκτυπώνει κύτταρα, όχι μόνο δηλαδή να εκτυπώσει ένα αντικείμενο, εντάξει, να μπορώ να εκτυπώσω και κύτταρα, να έχει δηλαδή βιομελάνια, να εκτυπώσω πρωτεΐνες με τελικό αποτέλεσμα ναι. να κάνω ένα ιστό ή το όργανο που επιθυμώ. Είναι η τρισδιάστατη βιοεκτύπωση. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η ιατρική προχωράει και εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Άρα έχουμε σαν ακρογωνιαίο λίθο την κλασική ιατρική mm-hmm. και πρέπει να ακολουθούμε και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε στο εργαστήριο της νανοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Νανοτεχνολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως θέλω, κυρία Καραγκιοζάκη, να μας πείτε λίγο και για τα τεστ, τα διαγνωστικά τεστ, αυτά τα οποία μας βοηθάνε για να μας τα δείχνετε εσείς και μας τα παρουσιάσετε για να μας βοηθήσουν για τη διάγνωση των καρδιοπαθειών και άλλων αυτά που θα μας πείτε εσείς σχέση με την καρδιά. Ναι, αυτό που πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που περιέγραψα είναι σε ερευνητικό επίπεδο. Μάλιστα. Αλλά περιμένουμε, σας είπα, στην προσεχή δεκαετία αυτά να βγουν mm-hmm. στην αγορά. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τώρα ακούγονται επιστημονικές φαντασίες. Ναι. Εντάξει. Αλλά όταν ξεκίνησα εγώ την νανοϊατρική πριν από 15-17 χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα όσον αφορά την νανοϊατρική. Τότε είχε αρχίσει να ανθεί η νανοϊατρική και τώρα έχουμε γύρω στα 100 προϊόντα στην παγκόσμια αγορά νανοϊατρικής. Δηλαδή υπάρχουν ήδη λιποσώματα, κυρίως για τον καρκίνο. Ναι, υπάρχουν κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα, κυρίως με τη μορφή λιποσωμάτων. Είναι ένα είδος νανοσωματιδίου τα λιποσώματα, τα οποία ήδη έχουν περάσει κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται πολύ για τη θεραπεία του καρκίνου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι αυτά που συζητάμε τώρα εμείς και τα λέμε σαν φουτουριστικά, ήδη υπάρχουν κάποια πράγματα στην κλινική πράξη. Κυρία Καραγκιοζάκη, οπότε να απαντήσω λίγο στην ερώτησή σας. Άρα προσπαθούμε τώρα στην κλινική πράξη να χρησιμοποιήσουμε διαγνωστικά τεστ που μπορούν να εφαρμοστούν. Ναι. Εντάξει. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω το τεστ οξυντωμένης χολυστερόλης. Μάλιστα. Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη χολυστερίνη, τους έχουν δυσλιπιδαιμία. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε στον γιατρό και ο γιατρός μας δίνει στατίνη. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται σε όλους τους ανθρώπους να δώσουμε στατίνη, γιατί δεν πάβει και τα φάρμακα να έχουν τις παρενέργειές τους. Οπωσδήποτε, ναι. Υπάρχει αυτό το τεστ οξυντωμένης χολυστερόλης, που πάλι γίνεται με σταγόνα αίματος, που ουσιαστικά αυτό είναι που μας δείχνει αν έχουμε προδιάθεση για να κάνουμε στενώσεις αρτηρίες. Μάλιστα. Αν εγώ δηλαδή έχω την χολυστερίνη μου στο μικροβιολογικό, έχω κάνει το τεστ των λιπιδίων μου στο μικροβιολογικό και μου λέει ότι είναι αυξημένα. Και κάνω το τεστ οξυντωμένης χολυστερόλης και είναι φυσιολογικό. Ναι. Καθυσυχάζομαι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να έχω την παραπάνω χολυστερίνη, δεν σημαίνει όμως ότι αυτή θα μπει στο τοίχο με τις αρτηρίες για να μου κάνει τις στενώσεις αρτηρίες. Ναι, γιατί για να ξεκινήσει η αθυρωμάτωση, και θα μιλήσω λίγο για την παθοφυσιολογία της αθυρωμάτωσης, η διαδικασία που στενεύει τις αρτηρίες μας, πρέπει η χολυστερίνη μας να οξυδωθεί. Ναι. Δηλαδή να βρει ελεύθερη ρήση οξυγόνου. Ναι. Έτσι ξεκινάει η αθυρωμάτωση. Μάλιστα. Αν δεν βρει ελεύθερη ρήση οξυγόνου, εντάξει, και σε έχω εγώ πολύ LDL να κυκλοφορεί στο αίμα μου, δεν σημαίνει ότι εγώ θα κάνω στενώσεις αρτηρίες. Μάλιστα. Ακόμα έχει βρεθεί ότι όταν μία πλάκα που κάνει τις στενώσεις αρτηρίες, έχει αυξημένο οξυδωτικό στρες, που την λέμε ευάλωτη πλάκα. Είναι μια πλάκα που έχει αυξημένη φλεγμονή, έχει αυξημένα αφροδικύτταρα, είναι μια πλάκα που μπορεί να σπάσει και να μας προκαλέσει ένα έμφραγμα. Μάλιστα. Άρα και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορώ να κάνω εγώ μια στεφανιογραφία και να μου πούν ότι έχω στένωση αρτηρία μου 40%. Οπότε να μου πει επεμβατικός καρδιολόγος, δεν χρειάζεσαι κάτι, δεν χρειάζεσαι κάτι μπαλονάκι, 40% είναι στένωση κτλ. Και εγώ μετά από μια εβδομάδα να πάθω ένα έμφραγμα. Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί η πλάκα μου είναι ευάλωτη, έχει αυξημένο οξυδωτικό στρες, οπότε σπάει αυτή η πλάκα και δημιουργεί το θρόμβος και έτσι κλείνει το αγκείο. Δηλαδή το αγκείο μου δεν κλείνει από στένωση λόγω αθυρωματικής πλάκας, αλλά κλείνει λόγω θρόμβου. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι το έμφραγμα. Δυστυχώς. Κυρίως τα εμφράγματα σε νέους ανθρώπους οφείλονται σε αυτό το μηχανισμό και αυτό είναι το επικίνδυνο. Μάλιστα. Άρα, με αυτό το τεστ της οξυδωμένης χολυστερόλης που πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν όλοι οι στεφανιαίοι ασθενείς. Όλα τα παιδιά που έχουν κληρονομικότητα, όχι και φυσιολογικά και αυξημένη εννοείται, αλλά και παιδιά που έχουν φυσιολογική χολυστερίνη, αλλά έχουν έναν πατέρα που έχει περάσει ένα έμφραγμα. Μάλιστα. Και αυτά τα παιδιά καλό είναι να το κάνουν. Γιατί προτείνουμε πάλι, αν είναι αυξημένη η οξυδωμένη χολυστερόλη, αντιοξυδωτική διατροφή, και μετά από μήνες έρχεται στο φυσιολογικό. Άρα, ουσιαστικά τι κάνουμε εμείς? Γεμίζουμε τις αποθήκες του οργανισμού αντιοξυδωτικά με τη διατροφή. Άρα, εξουδετερώνει τις ελεύθερες ροές οξυγόνου η διατροφή τα αντιοξυδωτικά και δεν θα μου στενέψουν οι αρτηρίες. Και η αθυρωμάτωση, να το τονίσουμε, ξεκινάει από την ηλικία των 10 χρονών. 10 ετών ξεκινάει η αθυρωμάτωση. Πόσο νωρίς αρχίζει η αθυρωμάτωση? Τα βιβλία μας λέγανε μέχρι 10 ετών, ναι, τα ιατρικά συγγράμματα. Τώρα, τελευταίες μελέτες έχουν βρει ότι ξεκινάει από την εμβρυϊκή ζωή. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι έμβρυο στην κοιλιά της μαμάς μου. Και έχω κάνει ένα preconditioning ότι όταν θα μεγαλώσω μπορεί εγώ να είμαι αθυρωματική και να πάθω ένα έμφραγμα. Άρα αυτό το παιδί που έχει μια τάση να αναπτύξει, προδιάθεση, ναι, να αναπτύξει. Άρα τι μπορεί να κάνει? Άρα θα πρέπει οι γονείς αυτού του παιδιού να φροντίσουν η διατροφή του να είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά, να κάνει την αερόβια άσκησή του, να μην καπνίσει ποτέ, γιατί αυτό το παιδί είναι ευπαθές προς αυτό. Άρα είναι σημαντική η πρόληψη. Άρα λοιπόν τα παιδιά, οι γονείς που έχουν αυτή του είδους τα παιδιά, ή υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτούς, ή έχουν αυξημένη χολυστερόλη λόγω των εξετάσεων, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν προληπτικά αυτό το τεστ. Ναι, και οπότε αν είναι αυτό αυξημένο, πρέπει να ασχοληθούμε με τη διατροφή. Μάλιστα. Αν είναι αυξημένο, εσείς θα δώσετε την ανάλογη διατροφή στο παιδί το οποίο θα κάνει το τεστ. Ακριβώς, αλλά γενικά όχι πρέπει. Για όλα τα παιδιά, αλλά προληπτικά για αυτά τα οποία έχουν. Σίγουρα για αυτά που έχουν κληρονομικότητα. Και ας είναι φυσιολογικά τα λιπίδια στο μικροβιολογικό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα κάνει ένα παιδάκι 5 χρονών που, ναι, είχε περάσει έμφραγμα σε νεαρή ηλικία και είχε χολυστερίνη φυσιολογική στο μικροβιολογικό και οξυδωμένη του ήταν στα ύψη. Αν εγώ καθησυχαστώ, δω ότι η χολυστερίνη του είναι φυσιολογική και καθησυχαστώ, λέω εντάξει, σε μια χαρά. Εντάξει, αυτό το παιδί, επειδή έχει την ευπάθεια να κάνει αθυρωμάτωση και δεν προσέχει τη διατροφή του, είναι πλούσια σε λιπαρά. Κάποια στιγμή, 40 χρονών, θα πάθει ένα έμφραγμα. Ενώ εγώ τα βλέπω οξυδωμένη χολυστερίνη. Θέλετε να προλάβετε. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός που τα κάνουμε όλα αυτά. Ναι. Κυρία Καραγκιοζάκη, υπάρχει κάποιο άλλο τεστ το οποίο είναι διαγνωστικό και βοηθάει στην. Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Τα έχουμε αναλύσει όλα, βέβαια. Απλώς έχουμε στους αθλητές, για παράδειγμα. Στους αθλητές. Εκεί θα πήγαινα. Τώρα με προλαβαίνετε, τέλος πάντων. Κάτι άλλο τεστ δεν έχουμε. Οι αθλητές είναι μια πολύ σημαντική επίσης ομάδα, ιδιαίτερη ομάδα, η οποία καθημερινά προπονούνται οι αθλητές και μπαίνουν σε διαδικασίες κόμποσης. Ναι. Άρα λοιπόν και για αυτούς μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε, έστω και προληπτικά βέβαια. Ναι. Τα παιδιά που ασχολούνται με αγωνιστικό άθλημα, καλό είναι μία φορά το χρόνο να κάνουν τον πλήρη καρδιολογικό τους έλεγχο. Ευτυχώς τώρα έχουν, επειδή υπήρχαν πολλά κρούσματα με ευνίδους θανάτους στα παιδιά στα γήπεδα, υπάρχει και μια πρόληψη της πολιτείας, οπότε βλέπω τώρα ότι είναι υποχρεωτικό σε όλα τα αθλήματα το δελτίο του αθλητή, ναι, που υποχρεώνουν στους γονείς. Οπότε ναι, αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ καλό και στα αθλήματα, σε όλα τα αγωνιστικά αθλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σώζουν τις ανθρώπινες ζωές. Άρα, μία φορά το χρόνο, ένα παιδί που ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν κάνει τον καρδιολογικό του έλεγχο, που σίγουρα πέρα από την ακρόαση πρέπει να περιλαμβάνει το καρδιογράφημα και το τρίπλεξ της καρδιάς. Άρα δεν είναι μια βεβαίωση όπως τα παλιά τα χρόνια Πήγαινε ο παθολόγος σε παιδί του και συμπλήρωνε αυτό το τεστ. Δώσε μου λένε εμένα, δώσε να βάλει μια υπογραφή, ας πούμε, στο δελτίο του αθλητή. Ίσως να το προτείνουν και σε κάποιους γιατρούς. Ναι, απλώς για να γίνει σωστά πρέπει να γίνει ο πλήρης καρδιολογικός έλεγχος του και ας είναι φυσιολογικός. Αυτό τους λέω. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε οι γονείς στα παιδιά σας και να είναι φυσιολογικό. Γιατί αν είναι φυσιολογικό, είμαστε όλα καλά. Αν κάτι αλλάξει την επόμενη χρονιά, θα ξέρουμε ότι το τρίπλεξ της προηγούμενης χρονιάς ήταν φυσιολογικό, άρα ό,τι έγινε, έγινε τον τελευταίο χρόνο. Αν δεν έχω κάνει εγώ προληπτικό check-up, δεν ξέρω αν είχα πρόβλημα ή δεν έχω, γιατί δεν έχω κάνει τον έλεγχο. Αν είναι πολύ σημαντικό το screening, δηλαδή να ξέρω ότι έχω κάνει και ότι είναι φυσιολογικό. Οπότε, ό,τι κάτι αλλάξει στο καρδιογράφημά μου, στο τρίπλεξ μου, να ξέρω ότι είναι ένα νέο έβριμα που πρέπει να το αξιολογήσει ο καρδιολόγος. Σε αυτά τα παιδιά, ένα από τα κακά του αθλητισμού είναι ότι αυξάνει το οξυδοτικό στρες. Ναι. Αυξάνει τις ελεύθερες οξυγόνου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το τεστ. Οπότε, τα παιδιά αυτά τα συγκεκριμένα. Όλα δηλαδή τα παιδιά, ειδικά που ασχολούνται με πρωταθλητισμό. Ειδικά με πρωταθλητισμό. Ναι, γιατί αυξάνεται, είναι αυξημένο το οξυδοτικό του στρες. Ναι, βέβαια. Λόγω της προπόνησης. Οπότε αυτό που ουσιαστικά θέλουμε, μετράμε το οξυδοτικό του στρες στην αρχή της σεζόν, της αγωνιστικής σεζόν και στα μέσα. Και βλέπουμε αν αυξηθεί. Οπότε, αν αυξηθεί, θα πρέπει το παιδί να ακολουθήσει ο αθλητής κατάλληλη αντιοξυδοτική διατροφή και για να κάνουμε πρόληψη των ασθενειών. Αλλά έχουν βρει ότι όταν είναι αυξημένο το οξυδοτικό στρες στους αθλητές, είναι σαφές ότι μειώνονται οι επιδόσεις, ότι υπάρχει ευπάθεια σε τραυματισμούς, κυρίως δηλαδή βλέπουμε στα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ότι έχουν μια ευπάθεια στους τραυματισμούς, ότι έχουν μια εύκολη κόπωση, γιατί ακριβώς λείπουν αντιοξυδοτικά στον οργανισμό. Άρα γίνεται και με βάση αν είναι αυξημένο το οξυδοτικό στρες, προτείνουμε πάλι την αντιοξυδοτική διατροφή. Αυτή την διατροφή, την πολύ καλή, η οποία θα βοηθήσει και θα εξισορροπήσει και μετά πρέπει να γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και πάλι επανάληψη. Έτσι. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει με την καρδιά και με όλα αυτά τα περίπου. Εντάξει, δεν ολοκληρώνονται. Είστε εξειδικευμένοι σε αυτό και θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα. Άρα, λοιπόν, προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος στα παιδιά. Γενικά, στους αθλητές. Και στους αθλητές ιδιαίτερα και στους ενήλικες αθλητές. Και να κάνουν οπωσδήποτε, καλό θα ήταν τα παιδιά τα οποία έχουν κληρονομικότητα, το τεστ, όπως είπατε, της οξυδωμένης χολυστερόλης. Ή ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν αυξημένη χολυστερόλη. Εννοείται και αυτά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αυξημένη χολυστερόλη, κυρία Καραγκιοζάκη. Υπάρχουν παιδιά που έχουν κληρονομική δυσλιπιδαιμία. Αυτό είναι λόγω της κληρονομικότητας. Ναι. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία όμως δεν διατρέφονται και σωστά. Οπότε υπάρχει, δηλαδή, όταν ένα παιδί που τρώει junk food και κορισμένη, μια διατροφή πλούσια και κορισμένα λιπαρά και λέμε ότι είναι παιδάκι, δεν πειράζει, ας πούμε, τρώω πολλά γλυκά κτλ. Και αυτό μπορεί να κάνει να αυξήσει τη χολυστερόλη. Δεν παίζει μόνο η κληρονομικότητα για τη χολυστερόλη. Αλλά παίζουν και άλλοι παράγοντες, η διατροφή και αυτά. Άρα λοιπόν τα παχύσαρκα παιδιά συνήθως έχουν αυξημένα λιπίδια. Ναι, και καλό θα κάνω να το. Λοιπόν, κυρία Καραγκιοζάκη, σε αυτό το συνέδριο το οποίο κάνατε πρόσφατα και είπατε όλα αυτά τα επαναστατικά σε σχέση με την νανοτεχνολογία, αν θυμάμαι καλά, μιλήσατε και για τα νανοκαλλιντικά. Και νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε ένα κομμάτι και σε αυτό, γιατί ενδιαφέρει. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή για την υγεία, την ομορφιά, την αντιγύρανση και θα μας πείτε τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα. Ουσιαστικά ανακοινώσαμε λίγο στο συνέδριο ότι σκοπεύουμε να βγάλουμε στην αγορά κάποια νανοκαλλιντικά. Και γιατί το λέμε νάνο, θα έχουν μέσα οι κρέμες και τα καλλιντικά νανοφόρμουλα, η οποία με νανοτεχνολογία, δηλαδή κάποιους νανοφορείς, στοχευμένα θα μεταφέρουν συγκεκριμένα αντιοξυδοτικά που θέλουμε. Ξέρουμε ότι για να παραχθεί το κολαγόνο και η ελαστίνη, οι νοβλάστες, τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα, δεν είναι πάνω στην επιδερμίδα, είναι στο χώριο, είναι πιο βαθιά. Άρα, οι περισσότερες κρέμες που φοράμε δεν ξέρουμε αν διεισδύουν πιο βαθιά. Μπορώ να σας πω ότι δεν. Γι' αυτό οι αισθητικοί δερματολόγοι κάνουν μεσοθεραπείες και αυτά για να έχουν βαθύτερη διείσδυση και πλαστική. Και να γίνεται καλύτερη απορρόφηση των υλικών. Καλύτερη απορρόφηση των υλικών. Γιατί όλα νομίζω μένουν στην επιδερμίδα. Άρα, ό,τι βάζουμε μένει στην επιδερμίδα. Άρα, θέλουμε μία κρέμα. Μπορούμε να βάζουμε, συγγνώμη που διακόπτω, πολύ ακριβά καλλιντικά τα οποία να μην έχουν καλή απορρόφηση. Και μάλιστα το έχουμε δει αυτό. Επειδή έχουμε ένα τεστ οξύδωση επιδερμίδας και βλέπουμε, όπως κοιτάμε τον οργανισμό, κοιτάμε και για το δέρμα. Κοιτάμε και το δέρμα. Γιατί παίζει ρόλο. Βλέπουμε σε γυναίκες που χρησιμοποιούν πολύ ακριβά καλλιντικά ότι μπορεί η επιδερμίδα να είναι οξυδωμένη. Δηλαδή, όταν λέω οξυδωμένη επιδερμίδα σημαίνει σκουριασμένη, οπότε έχει ευπάθεια στις ρητίδες. στο να η γυναίκα, το δέρμα της να χάσει την σφριγιλότητα και τη λάμψη της πιο γρήγορα. Είναι ένα γυρασμένο δέρμα και χρησιμοποιούν ακριβά καλλιτικά. Και βλέπουμε γυναίκες που χρησιμοποιούν κάποια φυτικά καλλιτικά ή κάποια που παίρνουν ό,τι πιο αγνό να έχουν πιο καλό δέρμα από άποψη οξύδωσης. Σωστά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στο ότι το πρόβλημα που έχουν τα καλλιτικά που ήδη υπάρχουν στην αγορά είναι ότι παραμένουν τα περισσότερα συστατικά στην επιδερμίδα, στην πιο επιφανειακά δηλαδή, δεν διεισδύουν. Και τα κύτταρα που προάγουν το κολαγόνο και την ελαστίνη είναι στο χώριο. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή αν δει κάποιος την ανατομία του δέρματος, άρα ουσιαστικά γι' αυτό μας λένε ότι είχα πάει πριν από χρόνια σε ένα συνέδριο ευρωπαϊκό νανοϊατρικής και μου είχε πει ένας καθηγητής δερματολογία: «Καλά, τώρα οι κρέμες φοράνε οι γυναίκες, δεν κάνουν και τίποτα». Λέω εγώ: «Τι λέει τώρα αυτό?». Εσείς υποψιαστήκατε. Κάποιοι αρχίζετε να υποψιάζεστε. Αλλά αυτός εννοούσε ότι πρέπει να είναι στοχευμένη η μεταφορά των ουσιών. Άρα λοιπόν υπάρχει τεστ οξύδωσης επιδερμίδας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει για μας, πώς πρέπει να το κάνουμε, τι διαδικασία έχει? Αυτό γίνεται με έναν βαμβακοφόρο στυλαιό, δεν είναι τίποτα. Παίρνουμε κύτταρα από την επιδερμίδα και βλέπουμε αν το δέρμα αυτό είναι οξυδωμένο. Αυτό που σας είπα δηλαδή σημαίνει ότι είτε δέχεται πολύ έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, είτε οι κρέμες και τα καλλιτικά που χρησιμοποιεί, τις θεραπείες που χρησιμοποιεί οι γυναίκες, ότι σκουριάζουν, δηλαδή αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό. Την οξυδώνουν. Οξυδώνουν. Δηλαδή συνήθως. Ποιο θα μπει δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Κυρία Καραγκιοζάκη, για πείτε μας για αυτές τις νανοκρέμες, τα νανοκαλλιτικά. Αυτά θα βγουν στην αγορά κάποια στιγμή. Ναι, οπότε είναι καλλιτικά τα οποία θα φτιάχνονται από εσάς. Ναι, θα φτιάχνονται από εταιρείες στην Ελλάδα. Ναι. Νανοϊατρικής, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοείται. Πείτε μας λίγο κάποια χαρακτηριστικά. Είναι κρέμες. Είναι κρέμες, οι οποίες όμως θα έχουν. Θα είναι full σταντιοοξυδωτικά. Ναι, σταντιοοξυδωτικά και σε βότανα και σε διάφορα δηλαδή που παίρνουμε από την ελληνική φύση. Εντάξει, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν μέσα, όπως σας είπα, και νανοφόρμουλες που θα μεταφέρουν συγκεκριμένες ουσίες που θέλουμε για να παραγωγή κολαγόνου, ελαστίνης κτλ. Ναι, και πότε θα έχουμε αυτά τα καλλιτικά μπροστά μας? Ναι, θα σας ενημερώσουμε. Να μας ενημερώσετε. Κυρία Καραγκιοζάκη, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο μας διέφυγε και θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί πέρασε δυστυχώς ο χρόνος. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την γονιμότητα και το ζευγάρι. Δηλαδή, αν τα ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα γονιμότητας και δεν μπορούν να κάνουν γρήγορα παιδιά από τη στιγμή που έχουν μπει στο γάμο και ενδιαφέρονται για αυτή τη διαδικασία της γέννησης του πρώτου παιδιού, τι πρέπει να κάνουν? Αν μέσα από κάποιο τεστ διαγνωστικό μπορεί να φανεί αν έχουν κάποιο πρόβλημα ή θέμα υπογονιμότητας? Έχουν δείξει, υπάρχουν κλινικές μελέτες που έχουν δείξει ότι το αυξημένο οξυδωτικό στρες επηρεάζει και δρά αρνητικά στη γονιμότητα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υπογονιμότητας που σχετίζονται με αυξημένο οξυδωτικό στρες. Το τεστ πάλι που συστήνουμε είναι το τεστ του οξυδωτικού στρες. Συνήθως δηλαδή τα υπογόνιμα ζευγάρια και λόγω της διαδικασίας της ψυχολογικής επιβάρυνσης του ζευγαριού που δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μπορεί να έχει αυξημένο το οξυδωτικό στρες και πάλι με αυτό δίνουμε κατάλληλες οδηγίες. Οι δείκτες δηλαδή του οξυδωτικού μπορούν να... Αν είναι αυξημένο το οξυδωτικό στρες, με τη διατροφή και το φέρουμε στο φυσιολογικό, έχουμε περιπτώσεις ζευγαριών που βελτιώνουμε τη γονιμότητα και γίνεται κανονικά η σύλληψη. Να και μια άλλη είδηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πάλι, μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι τα αναλύσαμε και συζητήσαμε βέβαια για τα καινοτόμα αυτά διαγνωστικά τεστ της νανοϊατρικής, της νανοτεχνολογίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την κυρία Καραγκιοζάκη, την κυρία Βαρβάρα Καραγκιοζάκη, η οποία ήταν μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε, την πρώτη νανοϊατρό στην Ελλάδα, ας το πούμε και αυτό, έφερε την νανοϊατρική στη χώρα μας και θα γίνουν πάρα πολλά επαναστατικά δεδομένα στο επόμενο διάστημα, τα οποία αφορούν και στον άντρα και στη γυναίκα. Εγώ αναφέρομαι τώρα βέβαια στην αντιγύρανση και στην ομορφιά στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να μας βοηθήσουν ώστε να είμαστε πιο υγιείς, και υγιείς πρώτα απ' όλα, αλλά και όμορφοι. Λοιπόν, είμαστε μαζί κάθε Κυριακή σε πρώτη προβολή και την Πέμπτη σε πρώτη προβολή στις 10 και οι επαναλήψεις μας την Τρίτη στις 10 και το Σάββατο στις 11. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.